Το δεύτερο θανατηφόρο σε διάστημα 12 ωρών συνέβη στη Σιλίκου με θύμα τον Σωτήρη Κατράνη 69 ετών. Οδηγούσε αυτοκίνητο της εταιρείας όπου εργαζόταν σε ιδιωτικό δρόμο και κατά από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον ελεγχό του. Το θύμα οδηγούσε και βρισκόταν σε κατάβαση σε ιδιωτικό δρόμο ο οποίος είχε μεγάλη κατοφερική κλίση και σε κάποιο σημείο του δρόμου φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί. Ο άτυχος οδηγός εγκλωβίστηκε στο οχήμά του και χρειάστηκε η επέμβαση μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι το θύμα δεν έφερε ζώνη ασφαλείας και ο θάνατος του ήταν ακαριαίος. Από τις έρευνες της τροχέας διεφάνει ότι το όχημα κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Διερευνάται και το γεγονός ο θάνατος του να προήλθε από ιατρικό πρόβλημα. Ο άτυχος Κατράνης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια θα εξακριβωθούν αύριο στην ενομισμένη νεκροτομή.